Σε ετοιμότητα εν ώψη Πάσχα και η Δημοτική Αστυνομία που έχει αναπτύξει συνεργασία με την Τροχέα το τελευταίο διάστημα. Οι έλεγχοι είναι μαζικοί στο κέντρο του Βόλου από Δημοτική Αστυνομία και Τροχέα, με την αρμόδια αντιδήμαρχο κυρία Μορφογιάννη να επισημαίνει στην κάμερα του Άστρα για τα όσα συντελούνται το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε την προσπάθεια που γίνεται από κοινού μεταξύ Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχέας Βόλου. Μια προσπάθεια προκειμένου όλοι να μπορέσουμε να κάνουμε τις αγορές μας, να κινηθούμε ανεμπόδιστα και αβόγγιχτα στο κέντρο του Βόλου. Έχουν τοποθετηθεί στους κεντρικούς δρόμους από κοινού γύρω στις 256 κορίνες. Παρ' όλα αυτά, όπως πήρατε και εσείς τα πλάνα σας, παρατηρείτε ότι τραβούν τις κορίνες και παρκάρουν στις θέσεις αυτές. Θέλω να παρακαλέσω όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες που όλοι θέλουμε να περάσουμε καλά, να μην εμποδίζουμε την κίνηση, να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανόνες όσο αφορά την κυκλοφοριακή αγωγή και να μην παρκάρουμε κυρίως στις θέσεις αμαία, σε ράμπες, πεζοδρόμους, πεζοδρόμια και στις διαβάσεις. Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο προς τους οδηγούς ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει επιτέλους να εμπεδώσουν την οδηγική παιδεία και να σέβονται άτομα με αναπηρία αλλά και ευρύτερα τη λειτουργία της πόλης.